Μία θολότητα που παρατηρήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στο νερό που έφτανε στις βρύσες των σπιτιών, στους δήμους Ήλιδας, Πηνιού και Αντραβίδας Κυλλίνης, οδήγησε στην διαπίστωση ότι έχουν αλλάξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της λίμνης στο δηληστήριο Πηνιού. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού, τόσο από χημικούς της περιοχής όσο και από το Γενικό Χημείο του Κράτους, επιβεβαίωσαν ότι υπήρξε υψηλή συγκέντρωση μαγκανίου και σιδήρου. Γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να διακοπεί η υδροδότηση της περιοχής από το δηληστήριο. Όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Ήλιδας και πρόεδρος του Συνδέσμου Ίντρευσης Οπινιός, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, από εκείνη τη στιγμή και σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους και των άλλων δύο Δήμων, διεκόπη η υδροδότηση από το δηληστήριο και πλέον η περιοχή υδρεύεται από τις γεωτρήσεις και τις πηγές κακοταρίου. Το πρόβλημα αποδίδεται στην αλλίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λίμνης, η οποία αποδίδεται με τη σειρά της στις έντονες βροχοπτώσεις. Άλλαξαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της λίμνης. Σύμφωνα με την άποψη των ειδικών, επικοινωνήσαμε και εγώ προσωπικά με γεωλόγους από την περιφέρεια και μου έδωσαν μία εξήγηση ότι από τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε το περασμένο διάστημα, από τα βουνά που είναι κατάντη της λίμνης, παρασύρθηκαν αυτά τα υλικά, τα φερτά που ήρθαν στη λίμνη και αλλίωσαν την ποιότητα του νερού. Όπως τόνισε ο κ. Χριστοδουλόπουλος, ήδη έχουν ενημερωθεί τόσο η εταιρεία που διαχειρίζεται προσωρινά τη λειτουργία του δηληστηρίου, όσο και οι μελετητές του έργου, οι οποίοι αναμένεται και να προτείνουν νέο τρόπο επεξεργασίας και διήλυσης του νερού, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Περιμένουμε οδηγίες που θα δώσουν οι μελετητές στον κατασκευαστή για την τροποποίηση της γραμμής λειτουργίας της παραγωγής του νερού. Μέχρι τότε ενημερώνω όλους τους δημότες, όχι μόνο του Δήμου Ήλιδας, αλλά και σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Πηνιός και τους κατοίκους των άλλων δύο Δήμων, ότι όπως ο Δήμος ο δικός μας παίρνει νερό από τις γεωτρήσεις και μία ποσότητα από το Κακοτάρι, αναμειγνύονται τα δύο νερά, το ίδιο κάνουν και οι άλλοι δύο Δήμοι. Θα ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας πότε θα έχουμε νερό ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις διεθνείς προδιαγραφές και του Υπουργείου, ούτως ώστε να μπορούν να πίνουν άφοβα και να ξέρουν ότι το νερό είναι αρίστης ποιότητας όπως ήταν μέχρι τώρα. Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το αν το νερό που τώρα φτάνει στις βρύσες των σπιτιών από τις γεωτρήσεις και τις πηγές είναι κατάλληλο για χρήση, ο κ. Χριστοδουλόπουλος τόνισε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να απαγορεύσει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οφείλει να επισημάνει ότι στο συγκεκριμένο νερό υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις σε μαγκάνιο και σίδηρο, γεγονός που οδήγησε άλλωστε και στη δημιουργία του δηληστηρίου, καθώς η μακροχρόνια χρήση μιας τέτοιας ποιότητας νερού προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Να πίνουμε νερό από αυτό το νερό που έχουμε σήμερα ή να μην πίνουμε? Η μακροχρόνια χρήση του νερού αυτού που έχει αυξημένο σίδηρο και μαγκάνιο δημιουργεί προβλήματα στην υγεία. Όχι ότι είναι απαγορευτικό να πιει κάποιος ένα ποτήρι νερό ή να πιει για ένα διάστημα, αλλά η μακροχρόνια χρήση μπορεί να επιφέρει ή επιφέρει μάλλον, όχι μπορεί να επιφέρει, προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Εγώ δεν μπορώ ούτε να απαγορεύσω να πίνει ο κόσμος νερό, αλλά ούτε και να πω, να μην ενημερώσω τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Το νερό έχει σίδηρο και μαγκάνιο παραπάνω από τις ποσότητες που είναι επιτρεπτές. Γίνεται ανάμιξη με το νερό του Κακοταρίου, το οποίο είναι αρίστης ποιότητος, αλλά ένα νερό υποβαθμισμένο, όσο και να το αναμίξουμε, πάλι τα χαρακτηριστικά του είναι όχι αυτά που θα έπρεπε να είναι. Και τα δείγματα τα σημερινά που κάναμε έχουν, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά παραπάνω από το επιτρεπόμενο σίδερο και μαγκάνιο.